προκλήσεων στη βάση του κωδικού σχεδίου Λερναία Ύδρα. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό αναλυτή Δ. Γιάννου Χαραλαμπίδη, ο οποίος υπογράφει και το σημερινό ρεπορτάζ της σημερινής της Κυριακής, για να εμβαθύνουμε περαιτέρω στο ρεπορτάζ. Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν να πούμε, Γιάννο, τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο Λερναία Ύδρα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα από την πλευρά της διαθέτει μια αποτροπή, η οποία μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να εκδοληθεί μέσα από τον κωδικό του σχεδιασμού αυτού που ονομάζεται Λερναία Ύδρα. Δηλαδή, αναλόγως του τρόπου αντίδρασης της Τουρκίας εντός της ελληνικής επαλοκρηπίδας ή στα διεθνή χωρικά ύδατα, σημειωτήων η Ελλάδα δεν έχει καθορίσει ΑΟΣ, τότε αναλόγως της περιπτώσεως πρώτον παρακολουθεί τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού σκάφου, το οποίο θα συνοδεύεται τουλάχιστον από ένα ή δύο πολεμικά, και ταυτοχρόνως, εάν τολμήσει να τρυπήσει μέσα σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, τότε είναι θέμα πολιτικής απόφασης εάν θα πάει η Ελλάδα σε κρίση ή όχι, ή εάν θα αποδεχθεί προβάλλοντας διάφορες προφάσεις τη νέα πρόκληση, η οποία βεβαίως θα αποτελεί τετελεσμένο γεγονός σε βάρος των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Άρα, από την ώρα που θα ξεκινήσει το ερευνητικό σκάφος, το γεωτρύπανο, ναι, μέχρι τη στιγμή που ενδέχεται να παραβιάσει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, υπάρχουν 1 με 2-3 σενάρια που φτάνουν ακόμη και σε αυτή τη στρατιωτική εμπλοκή στη θάλασσα και βεβαίως στον αέρα εκ των πραγμάτων και διάχυση της κρίσης, η οποία διάχυση της κρίσης αντιλαμβάνεστε ότι περιλαμβάνει και την περίπτωση της Κύπρου, όπου εμείς δυστυχώς είμαστε η αχίλιος τέρα, χωρίς να διαθέτουμε την οποιαδήποτε αποτροπή. Ναι, και σε αυτό το σημείο το ερώτημα που εγείρεται είναι αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάποιο σχεδιασμό χειρισμού των πιθανών τουρκικών προκλήσεων. Ναι, έχει σχεδιασμό, δηλαδή θα δεχθεί τον εξευτελισμό, διότι δεν διαθέτει αποτροπή, διότι έχει πει πολλές φορές ότι θεωρεί ότι είναι προς όφελός μας το γεγονός ότι δεν διαθέτουμε στόλο ή δεν διαθέτουμε αποτροπή. Συνεπώς, εάν κάποιος ήταν στη θέση της Τουρκίας, βεβαίως θα προχωρούσε να τρυπήσει εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, διότι η Κυπριακή Δημοκρατία, στρατιωτικός τουλάχιστον, δεν μπορεί να πραξιώσω δε για το διεθνές επίπεδο. Η Τουρκία θεωρεί ότι ακόμη και σε οικόπεδα τα οποία είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα το 6, για το οποίο τελευταίως γίνεται λόγος, η Τουρκία λέει ότι το ψευδοκράτος διαθέτει και αυτό δικαιώματα, όπως και σε άλλα οικόπεδα, όπως και στα ανοιχτά της Πάφου, που είναι για την Τουρκία η δική της υφαλοκρηπίδα. Άρα έχουμε δύο δεδομένα εδώ. Πρώτον, τα κυριαρχικά δικαιώματα, όπως λέει η Τουρκία, εντός της υφαλοκρηπίδας της, που είναι ipso facto, δηλαδή εκ των πραγμάτων θεωρεί ότι είναι δικά της, και τα δικαιώματα του ψευδοκράτους, τα οποία δεν περιορίζονται προς τις βόρειες θάλασσες, τις κατεχόμενες θάλασσες της Κύπρου, αλλά και προς τον νότο. Και το ερώτημα που εγείρεται είναι πώς μπορείς να σταματήσεις τον τουρκικό στόλο όταν εσύ δεν διαθέτεις ναυτικό και αποτρεπτικές δυνάμεις, και όταν στην πραγματικότητα είναι ουτοπία να πιστεύει κάποιος ότι θα έρθει ο ελληνικός στόλος για να εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που η Τουρκία κατεβάσει τρυπάνια. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία θα δοκιμάσει όλες εκείνες τις μεθόδους οι οποίες δεν θα θεωρούνται ότι προκαλούν κρίση, έτσι ώστε να τερματιστεί η διαδικασία για την αγορά των F-16 από την Αμερική και ενδεχομένως συγκυριακά να δημιουργείται μια αποτροπή. Αλλά ταυτοχρόνως η Τουρκία, ακριβώς το γεγονός ότι δεν θέλουν ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ευρωπαίοι κρίση. Μεν Αμερικανοί, διότι αν εμπλακεί η Ελλάδα και η Τουρκία σε μια κρίση στρατιωτική στη θάλασσα και στον αέρα, αυτό σημαίνει ταυτοχρόνως ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο αφορά τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Και ταυτοχρόνως οι Γερμανοί δεν θα ήθελαν ποτέ να δουν μια τέτοια κρίση, για τον απλούστατο λόγο, διότι η οποιαδήποτε οικονομική κρίση η οποία θα καλύψει την Ελλάδα και την Τουρκία μέσα από πολεμικές συγκρούσεις θα χτυπήσει και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι διότι η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι συνδεδεμένη η οικονομία της μαζί με την Ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα μαζί με το ευρώ. Ταυτοχρόνως δεν θα πρέπει να αποσυνδέουμε τις οποιασδήποτε κρίσεις στην περιοχή του Αιγαίου με την περίπτωση τη γενικότερη, δηλαδή της Ουκρανίας, και αυτή τη στιγμή προς την περιοχή της Κίνας μεταξύ της Ταϊβάν. Δηλαδή είναι ένα γενικότερο παιχνίδι. Ο Ερντογάν τα συνυπολογίζει όλα. Αλλά επαναλαμβάνω, η αχίλιος τέρνα είναι η Κύπρος. Άλλωστε το έχει πει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι δεν μπορούμε να πράξουμε. Και ηρωνικά, περίπου χλεβαστικά, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κασουλίδης, αν θυμίστε, διαμαρτυρόμενος γιατί μιλούσαμε για αποτροπή, είπε: «Τι θέλετε να στείλουμε τους έξω σετ?» Δηλαδή, ο τρόπος για να αμυνθούμε είναι
οι εδάφους της θαλάσσης ή έξωσε. Όταν αποφάσισες να έχεις μια ανοχήρωτη πολιτεία, τώρα εκτιμώ ότι θα καταπιείς τους εξευτελισμούς τους οποίους θα προβεί η Τουρκία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννου Χαραλαμπίδη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Λωρίδα της Γάζας.